Το τραπεζικό σύστημα στην Αμερική έχει καταρρεύσει ήδη και για να το σώσουν βάζουν 2-3 εκατομμύρια σαν μέτρα στήριξης. Πληθωρισμός, η οικονομία πάει γενικώς όπως έχετε καταλάβει, πόλεμος μεταξύ Ρουσίας, Ουκρανίας, ετοιμάζεται πιθανόν και μεταξύ Ρουσίας και Ταϊουάν και πάει λέγοντας. Και εκεί που είναι έτοιμοι επίσης να καταδικάσουν την οικογένεια Biden για τα εγκλήματα που έχει κάνει μαζί με τον γιο του και όλα αυτά που τα βλέπαμε στο ίντερνετ τους τελευταίους μήνες, μαζί με το FBI και όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται, στο τέλος για όλα τους φταίει ο Τραμπ και θα πρέπει να συλλάβουν τον Τραμπ. Πριν από λίγες μέρες, ο Τραμπ ανακοίνωσε στο Truth Social ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, υπάρχει περίπτωση ένας δικαστής, νομίζω δικαστής στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, υπάρχει περίπτωση να δώσει εντολή για την σύλληψή του. Γιατί υπάρχει υποτίθεται μια υπόθεση από το 2006 που έκανε σεξ ο Ντόναλντ Τραμπ με μια πορνοστάρ και την πλήρωσε με τα χρήματα της εταιρείας που είχε δικαιολογήσει σαν έξοδα και μετά τώρα πάνε να μαζέψουν τα σπασμένα. Και για όλα αυτά λοιπόν τώρα φταίει ο Τραμπ. Πάμε να δούμε στο σημερινό βίντεο τι πραγματικά συμβαίνει, αν είναι αληθινή αυτή η ιστορία, αν όντως υπάρχει τέτοια πιθανότητα σύλληψής του και το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή μάλλον αυτό που θα γίνει από εδώ και πέρα στην Αμερική. Θα είναι σχέτο πανηγύρι γιατί έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τι έγινε με τον Τραμπ στην Αμερική, ειδικά από το 2020 μέχρι και το Γενάρη του 2021. Αλλά με τον Τραμπ το trend συνεχίζει και η συζήτηση και όλο αυτό το δράμα δεν έχει σταματήσει ποτέ. Και τώρα που θέλει να είναι πάλι υποψήφιο πρόεδρος για το 24, όπως έχετε ακούσει περισσότεροι φαντάζομαι, αν δεν το έχετε ακούσει το μαθαίνετε τώρα, θα γίνει ο χαμός πραγματικά. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι συμβαίνει και τον κατηγορούν για την σύλληψή του. Πριν ξεκινήσουμε, ένα like στο βίντεο βοηθάει πάντα στο αλγόριθμο και όποιος θέλει να βοηθήσει και εμένα, ένα like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι επίσης όποιος δεν έχει κάνει και πάμε να ξεκινήσουμε. Από εδώ και πέρα θα βάλουμε κάποιες λίγες φορές και την πολιτική στη μέση γιατί αφορά και την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Φυσικά θα παραμείνω στα κρυπτονομίσματα και στο θέμα των οικονομικών και να σας βοηθήσω γενικώς με οτιδήποτε μπορώ στο να κερδίσετε και να ενισχύσετε την οικονομική κατάσταση παρουσιάζοντας διάφορες ευκαιρίες και αναλύσεις κρυπτονομισμάτων όπως κάνω συνήθως. Αλλά επειδή αυτή η κατάσταση με τον Donald Trump θεωρώ ότι μας αφορά άμεσα σχετικά με το τι γίνεται στον πλανήτη και όχι επειδή κάποιοι μπορεί να είστε υπέρ ή κατά του Donald Trump. Και σαν disclaimer, σε καμία περίπτωση δεν προσπαθώ να δώσω κάποια υποστήριξη, ούτε να ανθαρρύνω, ούτε να αποθαρρύνω κάποιον να τον στηρίξει. Η άποψή σας θέλω να μείνει άθικτη από το τι θα πω εγώ στο σημερινό βίντεο, γιατί δεν θέλω να μπλέξω τις απόψεις σας σχετικά με αυτό. Τώρα, για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα έχουν ως εξής. Και για να καταλάβετε πραγματικά το τι συμβαίνει, θα πρέπει να ακολουθήσετε το χρήμα, γιατί όλες αυτές οι μεγάλες κινήσεις που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντα μα πάντα υπάρχει από πίσω το χρήμα. Τι σημαίνει λοιπόν υπάρχει χρήμα και πώς βρίσκεται την άκρη, γιατί αν δείτε απλώς τις ειδήσεις, τα mainstream media και τις πληροφορίες από αυτές που συνήθως από εκεί μαθαίνετε αλλιώς από πού θα μάθει κάποιος, κατά 90% κάποιος έχει λάθος αντίληψη για την πραγματική κατάσταση. Αν και ο κόσμος έχει ξυπνήσει πάρα πολύ τελευταία και καταλαβαίνει πολύ περισσότερο από ότι πριν 5 και 10 χρόνια τουλάχιστον, είναι λοιπόν πολύ δύσκολο και η κοινή γνώμη χειραγωγείται πάρα πολύ εύκολα και περνάει αυτό που θέλουν να περάσουν μερικοί. Και όσον αφορά λοιπόν τις ιδεολογίες και το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και αρκετά, περνούνται στους ανθρώπους στην κοινωνία δυστυχώς από το χρήμα. Δηλαδή από διάφορες ατζέντες που ευνοούνται με την πληροφορία αυτή, που ευνοούνται οικονομικά. Όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και πραγματικά, για να δώσω μια αρκετά καλή κατανόηση στην πλειοψηφία των ανθρώπων, θα έπρεπε να κάνω αυτό το βίντεο για αρκετές ώρες για να καταλάβει κάποιος το τι πραγματικά γίνεται. Αλλά σκέφτομαι να κάνω και επίσης μια σειρά από κάποια άλλα βίντεο για να καταλάβετε και το τι συμβαίνει σε αυτό το πλανήτη, για να είστε τουλάχιστον πιο ενήμεροι, γιατί όταν κάποιος ξέρει, θεωρώ ότι μπορεί να κάνει διαφορετικά πράγματα και να έχει υποέλεγχο τη ζωή του σε καλύτερο βαθμό τουλάχιστον από ότι μπορεί να είναι τώρα. Αυτή η κατάσταση, δηλαδή, είμαι σε φάση τώρα από πού να το πιάσω για να σας δώσω κατανόηση για το τι γίνεται με αυτό. Πίσω από αυτό το σενάριο της σύλληψής του είναι οι δημοκρατικοί στην Αμερική και συγκεκριμένα αυτοί που έχουν ατζέντες που χάνουν από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και αυτός που δουλεύει αρκετά ενεργά σε αυτό είναι ο George Soros. Ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πλανήτη. Και δεν μιλάμε για έναν εγκληματία. Ξέρετε, αν κάποιος, για παράδειγμα, σκοτώσει έναν άνθρωπο ή πουλάει ναρκωτικά ή κάνει κάποια από τα γνωστά εγκλήματα που συνήθως είναι
γνωστά στον κόσμο, λέμε «ΟΚ, αυτός, το κατακρίνουμε όλοι» κτλ. Αλλά ο George Soros είναι υπεύθυνος για πολύ μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πιθανόν πολύ μεγαλύτερα και από αυτούς που κάνουν αυτή τη στιγμή ενεργά πολέμους. Για παράδειγμα, για την παράνομη μετανάστευση που έχουμε στην Ευρώπη, ευθύνεται αυτός ο άνθρωπος κατά κύριο λόγο. Για την παράνομη μετανάστευση και τους εγκληματίες που έχουν εισχωρήσει στην Αμερική από το Μεξικό και διάφορες άλλες χώρες, είναι από τις ατζέντες του George Soros. Πάνω από 11 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες έχουν εισχωρήσει στην Αμερική από όταν ανέλαβε προεδρία ο Biden. Πίσω από τους δημοκρατικούς στην Αμερική και σαν μεγάλος donor είναι ο George Soros. Έχει πάνω από 85 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή μάλλον φιλανθρωπικές οργανώσεις υποτίθεται που δουλεύουν πάνω σε αυτό. BLM, Antifa και όλες αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις στην Αμερική όπου κάθε φορά που θέλουν να πρόξουν μια ιδεολογία ή να κάνουν protest, βγάζουν αυτούς τους ανθρώπους για να υποτίθεται και καλά για να διαμαρτυρηθούν κατά κάποιου ή μιας ιδέας, αλλά ουσιαστικά είναι εγκληματίες οι οποίοι κάνουν τέλος πάντων αυτό που κάνουν. Και το Open Society είναι μέρος του, είναι οργανισμός του Soros και πάρα πολλά άλλα τέλος πάντων που θα μπορούσα να αναλύσω επίσης και για αυτά για ώρες. Γι' αυτό λέω από πού να πιάσω αυτό το θέμα. Και επίσης μαζί του είναι και πάρα πολλοί άλλοι δισεκατομμυριούχοι όπου έχουν την ίδια ατζέντα και τους ίδιους στόχους και απλώς κοιτάνε το δικό τους κέρδος στο τέλος της ημέρας. Αλλά άνθρωποι σαν αυτόν έχουν ξεφύγει και ευθύνονται για τις περίεργες ατζέντες που είναι αυτό, όπως και με το general gender και που προσπαθούν να διαλύσουν την οικογένεια, την ένωση της οικογένειας και όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν αυτή την κατάσταση, τώρα ενώ έχουμε στην Αμερική όλο αυτό το δράμα που υπάρχει, αυτό που κάνουν λοιπόν είναι ότι προσπαθούν να αποσυντονίσουν τον κόσμο και να προσπαθούν να βρουν κάτι για τον Donald Trump έτσι ώστε να ασχολείται ο κόσμος με αυτό και να αγνοήσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Γιατί κάθε μέρα διαμαρτύρεται η πλειοψηφία του κόσμου για αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική. Και όχι μόνο, δηλαδή η Αμερική για τους Αμερικανούς και ο υπόλοιπος κόσμος για τις άλλες χώρες. Και όλα αυτά που συμβαίνουν στο πλανήτη αυτό, θα πρέπει να καταλάβετε επίσης ότι γίνονται εσκεμμένα, δημιουργούνται οι καταστάσεις, οι οικονομικές κρίσεις και όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Κάποιος τις δημιουργεί εσκεμμένα. Και όταν λέω κάποιος, απλώς ακολουθήστε το χρήμα. Δείτε ποιοι κινούν τα δεκάδες και εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε αυτό το πλανήτη και αυτή είναι πίσω από την κάθε ατζέντα που υπάρχει λοιπόν και συμβαίνουν όλα αυτά. Και η κατηγορία τώρα προς τον Τραμπ είναι ότι το 2006 έκανε σεξ με αυτή τη γυναίκα, με αυτή τη γνωστή πορνοστάρ και την πλήρωσε για να μην μιλήσει 110.000 αν θυμάμαι καλά το ποσό και το πλήρωσε από την εταιρεία και το πέρασε σαν έξοδο της εταιρείας και τώρα είναι το μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να πληρώσει πρόστιμο και ίσως και καλά να μπει φυλακή κτλ. Κάτι το οποίο λοιπόν άλλος δικαστής έχει πάρει άλλη απόφαση σχετικά με αυτό και αντιθέτως έχει υποχρεώσει τη συγκεκριμένη πορνοστάρ να πληρώσει και τα έξοδα του δικαστηρίου, του δικηγόρου και τα διάφορα που πρέπει να είναι στα 300.000 δολάρια, αν θυμάμαι καλά, από το άρθρο που είδα. Αυτή η φάση λοιπόν δεν ισχύει. Αλλά ακόμα και να ισχύει, ok. Θέλω να πω, σε αυτό το πλανήτη δεν ξέρω κάποιον άνθρωπο που να είναι 100% καθαρός, νεράκι, να μην έχει κάνει τίποτα και να είναι ο άγιος άνθρωπος και υπέρ των ανθρώπων και όλοι να τον αγαπάνε. Όχι. Σε αυτό το πλανήτη δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπήσουν όλοι έναν ηγέτη, όσο καλός και αν είναι. Σκεφτείτε για παράδειγμα τον Χριστό, όπου δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα στο πλανήτη για έναν Άγιο Θεό, Υιός Θεού ή όποιος, ό,τι το λέει ο καθένας από εσάς αυτή τη στιγμή και ό,τι πιστεύει ο καθένας από εσάς σε αυτόν. Δεν υπάρχει τέλος πάντων καλύτερο παράδειγμα από αυτόν ότι ήταν καλός και υπέρ της ανθρωπότητας και άμα δείτε στο τέλος, και ακόμα και σήμερα, δεν τον πιστεύει, δεν είναι υπέρ όλος ο κόσμος, υπέρ του Χριστού, έτσι. Δηλαδή, δεν θα τον αποδεχτεί και δεν θα τον συμπαθήσει όλος ο κόσμος, όσο καλός ή κακός και αν είναι λοιπόν ένας ηγέτης. Okay. Οπότε, είναι ένα το δεδομένο αυτό το οποίο θα πρέπει να το κρατάτε πάντα στο μυαλό σας. Και φυσικά δεν συγκρίνω ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Χριστό, μην το μπερδέψετε. Απλώς σας δίνω το παράδειγμα το πώς δουλεύουν τα πράγματα σε αυτό το πλανήτη, έτσι. Και ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ξεκάθαρα είναι εναντίον της παγκόσμιας ατζέντας. Και αυτό το έχει δηλώσει, το έχει πει ξεκάθαρα σε ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, το έχει πει στο World Economic Forum που τον είχαν καλέσει. Και κάποιος, έχω δει αρκετές φορές σχόλια ή απόψεις στα social media να φράζουν ότι είναι και αυτός μέρος της όλης αυτής της ατζέντας και όλων αυτών. Ναι, σε κάποιο μέρος, σε κάποιο βαθμό όλοι είμαστε μέρος αυτής της ατζέντας γιατί συμμετέχουμε, είμαστε μέσα σε αυτό το πλανήτη και κατά κάποιο τρόπο είμαστε συνδεμένοι. Και ο πόλεμος που το κάνουν και όλο αυτό που γίνεται είναι ουσιαστικά επειδή είναι εναντίον αυτών.
τόσο απλά. Και δεν μπορεί κανένας αυτή τη στιγμή να τον ελέγξει έτσι όπως ελέγχουν κάθε άλλο πρόεδρο που μπαίνει στην καρέκλα του πρόεδρου. Κάποια γεγονότα, κάποια facts τα οποία τα διαστραβλώνουν τα mainstream media είναι ότι είναι ο μόνος πρόεδρος αυτή τη στιγμή στην ιστορία που δεν έχει ξεκινήσει κάποιο πόλεμο και κάθε άλλος πρόεδρος έχει ξεκινήσει ή ευθύνεται για τους πολέμους που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Αντιθέτως, έκανε ειρήνη στο Middle East, που δεν κρατήθηκε φυσικά μετά όταν σταμάτησε, που κατάφερε να βάλει μια τάξη και με την Βόρεια Κορέα, με τον Kim Jong-un, πώς το λένε και αυτόν. Κάποιοι λένε ότι ναι, άμα βγει ο Τραμπ θα χάσουμε το Αίγιο και κάποιος, γιατί η Τουρκία θα το πάρει και έχει ευνοηθεί κτλ. Κάτι το οποίο δεν έχω δει ποτέ κάποια πραγματική πληροφορία πάνω σε αυτό, εκτός από απόψεις που έχουν δεξιά και αριστερά και που πιθανόν τα έχουν δώσει και τα μίντια και δεν ξέρω κι εγώ. Πιθανόν και να γίνεται. Αλλά αυτό που πιστεύω εγώ ότι δεν βλέπει ο κόσμος είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, εάν δείτε την κατάσταση της Ελλάδας και της κάθε χώρας, το πώς έχει εξελιχθεί και το ξεπεσμό είτε των ανθρώπων, της οικογένειας, τη διαστάβλωση και πάρα πολλά άλλα πράγματα που πάνε λάθος σε αυτό το πλανήτη, είναι ουσιαστικά ατζέντες που έχουν σπρωχτεί από τους δημοκρατικούς και από Rockefeller, Rothschild και από αυτούς που δημιουργούν τα διάφορα συστήματα. Που σημαίνει ότι μπορεί να χάσεις ένα Αίγιο από τον Donald Trump, άμα γίνει, πες ότι χάνεις ένα Αίγιο, αλλά ουσιαστικά από τους άλλους μπορείς να χάσεις και ολόκληρη τη χώρα. Και ένα άλλο παράδειγμα που είχα σοκαριστεί ήταν ότι σε ένα συγκεκριμένο μέρος της Ελλάδας, όπου υπάρχουν 2.500 κάτοικοι, υπάρχουν 2 σούπερ μάρκετς και 2 φαρμακεία. Και τα 2 φαρμακεία αυτά κάνουν πάνω από 1.000.000 τζίρο το χρόνο και τα 2 σούπερ μάρκετς δεν κάνουν. Και για αυτό το τζίρο και για τα προβλήματα της υγείας και όλα αυτά, ευθύνονται οι φαρμακευτικές βιομηχανίες, ευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν διαστρεβλώσει την γνώση πάνω στην ιατρική και πάνω στη θεραπεία και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και αυτές οι αρρώστιες, οι τόσες πολλές αρρώστιες και τόσα προβλήματα της υγείας και όλα αυτά που έχουμε, δεν συμβαίνουν έτσι απλά επειδή συμβαίνουν. Αυτά δεν υπήρχαν πριν 20, 30, 50, 60 χρόνια. Πάντα υπήρχαν προβλήματα, είχαν κάποια άλλα. Η υγεία των ανθρώπων ήταν πολύ καλύτερη πριν από αρκετά χρόνια. Όποιος ψάχνεται, όποιος τα μελετήσει, θα τα καταλάβει όλα αυτά. Έχω αφιερώσει δεκάδες χιλιάδες ώρες μελέτης, έρευνας και έχω βγάλει αυτά τα συμπεράσματα και δεν είναι από 2-3 άρθρα. Και κάποιες φορές, ναι, μπορεί να έχω, για παράδειγμα, κάποιες λάθος πληροφορίες και δεν είναι ότι είμαι ο τέλειος στην πληροφορία και είμαι 100% accurate κτλ. Αλλά έχω μια ικανότητα αντίληψης αρκετή καλή και να μπορώ να παρατήσω τα πράγματα και να μην επηρεάζομαι απλώς από κάποιες πληροφορίες που μπορεί να τρέχουν δεξιά και αριστερά και από απόψεις και ειδικά από τα mainstream media. Και μία από τις ικανότητες που έχω είναι να μπορώ να φιλτράρω την πληροφορία και να κατανοώ πραγματικά. Ή να διευρύνω την έρευνα και να ψαχτώ παραπάνω και να βγάλω το συμπέρασμα πραγματικά το τι συμβαίνει με διάφορα πράγματα. Όπως και με αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια δηλαδή, ουσιαστικά ήξερα εξ αρχής το τι συμβαίνει, απλά δεν είναι εύκολο να εκφράζεσαι στα social media γιατί, ναι, τέλος πάντων, στις σημερινές μέρες είναι πολύ δύσκολο κάποιες φορές να μπορείς να επικοινωνήσεις και να γίνεις κατανοητός και ειδικά μέσω το ίντερνετ γιατί μπορεί να μην υπάρχει αρκετή κατανόηση. Από εδώ και πέρα λοιπόν ξέρω ότι υπάρχουν αρκετές απόψεις γύρω από αυτό το θέμα και υπάρχουν λοιπόν πράγματα που πιθανόν και εγώ να μην τα ξέρω. Σας λέω όμως αυτά που έχω παρατηρήσει εγώ, αυτά που έχω βγάλει εγώ σαν συμπέρασμα βάσει της δικής μου έρευνας, όπως για παράδειγμα και το 6 Ιανουάριο που ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι όλος αυτός ο χαμός που έγινε ευθύνεται στον Donald Trump, γιατί κίνησε τον κόσμο για να πάει να τα σπάσει όλα στο Κογκρέσο. Όπου οι πληροφορίες που βγήκαν λοιπόν πριν 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες πόσο ήταν, που βγήκαν τα πάντα στο Twitter και μπορείτε να τα δείτε, θα καταλάβετε λοιπόν ότι όποιος το δει και όποιος θέλει να το ψάξει, ότι για το χαμό που έγινε στο Κογκρέσο στην Αμερική ευθύνονται 100% οι Δημοκρατικοί, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, FBI και όλο αυτό, και ήταν ένα setup, την είχαν στημένη στον Donald Trump για να μπορέσουν να τον κατηγορήσουν. Θα σας πω κάποια παραδείγματα πάνω σε αυτό. Αυτό το παλικάρι που είχε μπει στο Κογκρέσο με τα κέρατα κτλ., τον οποίο και βάλανε φυλακή και παραπονέθηκε όλος ο κόσμος, αυτός ο άνθρωπος φώναζε με τον Ντούκα και έλεγε στον κόσμο: ο Τραμπ είπε να πάμε σπίτια και να μην διαδηλώσουμε άλλο, και ο κόσμος δεν τον άκουγε, αλλά
δεν έσπασε κάτι από αυτό και είχαν αυτές τις πληροφορίες και οι Δημοκρατικοί, αλλά τις είχαν κρατήσει η Νάντσι Πελόση που ήταν πρόεδρος της Βουλής, τις είχε κρατήσει 43.000 ώρες καταγραφής βιντεοσκόπησης από τις κάμερες ασφαλείας που ήταν, τις είχε κρατήσει στην άκρη για να μπορέσει να κατηγορήσει τον Τραμπ, για να μπορούν να το αφαιρέσουν το δικαίωμα για να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος του 24, γιατί τον φοβούνται ουσιαστικά όλοι. Και αυτά βγήκαν στη φόρα όταν ανέλαβε ο άλλος, ο Kevin McCarthy, που είναι των Ρεπουμπλικανών στην Αμερική. Και τα έβγαλε όλα λοιπόν στη φόρα. Και βγήκαν τα βίντεο που δείχνουν ότι για κάθε σπάσιμο και ό,τι έγινε μέσα στο τέτοιο ήταν αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις BLM, Antifa, που είναι χρηματοδοτούμενες από τον George Soros, που έχει δώσει στο Antifa, έχει δώσει 85 εκατομμύρια και δεν ξέρω πόσα άλλα εκατομμύρια έχει δώσει στις άλλες οργανώσεις που έχει στην Αμερική. Και άτομα που ήταν πληρωμένα που πηγαίνανε και σπρώχναν τον κόσμο στο να πάει να τα σπάσει όλα εκεί πέρα. Και άλλο βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα όταν ένας σκότωσε έναν αστυνομικό, ο άλλος αστυνομικός του λέει: «Είμαστε εντάξει τώρα. Για αυτούς που πέθαναν μέσα στο Κογκρέσο τώρα». Όλα αυτά είναι βίντεο το οποίο μπορείτε να τα δείτε, επίσημα αρχεία, τα οποία τα έχουν βγάλει στη φόρα και μπορεί να τα διασταυρώσει ο καθένας από εσάς. Επίσης, αυτόν με τα κέρατα και όλους τους άλλους που μπήκανε μέσα, οι αστυνομικοί τους ανοίγανε τις πόρτες και δεν μπήκανε μέσα με τη βία. Αυτοί που μπήκανε και τα σπάσανε ήταν ουσιαστικά Αντίφα, BLM κτλ. Και αντιθέτως, οι υποστηρικτές του Τραμπ προσπαθούσαν να τους αποτρέψουν μέχρι και σωματικά τους, δηλαδή προσπαθούσαν και τους τραβούσαν κάτω για να μην το κάνουν. Και όλα αυτά υπάρχουν διαθέσιμα. Αλλά κατηγόρησαν για άλλη μια φορά τον Τραμπ. Όπως και με αυτό με την Ρωσία, και ουσιαστικά κάθε κατηγορία, κύρια κατηγορία που τον έχουν κατηγορήσει σχεδόν τα τελευταία χρόνια, είναι ψεύτικη και είναι στημένη λοιπόν των Δημοκρατικών για να μπορέσουν να τον πολεμήσουν και να τον βάλουν κάτω. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το καταλάβετε και αυτό. Απλώς να ξέρετε το τι γίνεται στο πλανήτη. Δεν σας αρέσει ο Τραμπ γιατί θεωρείτε ότι είναι ρατσιστής και αυτό και εκείνο και το άλλο. Κανένα πρόβλημα. Αλήθεια. Δεν είναι καμία προσπάθεια να τον συμπαθείτε. Ο καθένας από εσάς μπορεί να έχει όποια γνώμη θέλει. Αλλά και αρκετές από αυτές τις απόψεις πρέπει να καταλάβετε ότι έχουν μεταφερθεί από τα mainstream media. Υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη, να ξέρετε, στους δημοσιογράφους και στα mainstream media για το πώς να μετατρέψουν μια επικοινωνία και να τη μεταφέρουν έτσι όπως ακριβώς θέλουν από πίσω και να έχει κάποιος μια άλλη αντίληψη αν το δει από τα mainstream media από το να δει κάποιος ο ίδιος να ακούσει και να δει τι λέει κάποιος. Και όσον αφορά την σύλληψή του, αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, νομίζω ότι είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο και ο λόγος είναι ότι είναι πιο εύκολο να καεί ολόκληρη η Αμερική παρά να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί πρακτικά αυτή τη στιγμή πάνω από το 75% τουλάχιστον των Αμερικανών, που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή και πάνω από 80, είναι στα αλήθεια υπέρ του Τραμπ. Και τα στοιχεία που δίνουν σε διάφορα mainstream media δεν είναι πραγματικά. Και ειδικά τώρα με την μετανάστευση παράνομη που έχει ξεφύγει στην Αμερική, με το πληθωρισμό και με όλα αυτά και με τη φορολογία στην Αμερική και με όλο αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή οι Δημοκρατικοί, ο κόσμος έχει εξοργιστεί απίστευτα, είδανε τι σημαίνει Biden, δεν χρειάζεται να πω κάτι, το έχετε καταλάβει περισσότερο από εσάς. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά για το 24 δεν υπάρχει κάποιος καλός υποψήφιος ούτε από τον Ρεπουμπλικανό κόμμα, ούτε από τους Δημοκρατικούς, ούτε καν κάποιος για να συναγωνιστεί καλά μαζί του. Και το φοβούνται γιατί ξέρουν ότι θα κερδίσει και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν αυτό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε για τον Ρον Ντισάντις, όπου δεν θα στεναχωριόμουν καθόλου, ίσα-ίσα θα χαιρόμουν αν αυτός έβγαινε πρόεδρος της Αμερικής, αλλά τον βλέπω λίγο αδύνατο να συμβεί αυτό για το 24, γιατί δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα γι' αυτό. Και η φάση για το 24 είναι, δηλαδή, έτσι όπως τη βλέπω, είναι είτε κερδίζει ο Τραμπ είτε τον σκοτώνει. Δηλαδή, δεν είναι φάση αν θα κερδίσει ή θα χάσει, είναι ή τον κερδίζουν ή τον σκοτώνουν. Είναι ένα από τα δύο. Είναι τόσο απλό. Γιατί και για την περίπτωση της φυλακής, νομίζω ότι ο κόσμος θα κάψει και την φυλακή και τους δικαστές μαζί, άμα πραγματικά επιχειρήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και αυτή η ανακοίνωση υποτίθεται που διέρευσε και τα λοιπά είναι περισσότερο για να προκαλέσουν αυτό το χαμό, την αναστάτωση και να βάλουν αυτή την ιδέα στον κόσμο ότι ο Τραμπ έχει κάνει εγκλήματα και ότι προσπαθούν και καλά να τον βάλουν στη φυλακή, όπου κάθε φορά, κάθε προσπάθεια στο τέλος πάει χαμένη γιατί στα αλήθεια δεν μπορούν πλέον να το κάνουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά, γιατί είναι φάση 50-50 αυτή η κατάσταση, γιατί έχουν αποδείξει ότι όταν δεν θέλουν κάποιον πρόεδρο μπορούν και να τον σκοτώσουν
και τον συγκεκριμένο είχαν κάνει προσπάθειες 33 φορές στην Προεδρία του για να τον σκοτώσουν. Όποιος έχει παρακολουθήσει θα θυμάται κάποια πράγματα. Εγώ περισσότερο το 20 παρακολουθούσα γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν με ενδιαφέρε και γενικώς στα αλήθεια δεν με ενδιαφέρει και τόσο η πολιτική και δεν μπαίνω σε φάση κόμματα ή να είμαι φανατικός υποστηρικτής κάποιου. Άμα δω κάποιες προσπάθειες που θεωρώ ότι κάποιος κάνει περισσότερο καλό από ότι κακό, θα το υποστηρίξω αν μπορώ με κάποιο τρόπο, αλλά οκ. Okay. Και από την άλλη, το τι συμβαίνει με την πολιτική μας αφορά στα αλήθεια άμεσα, δηλαδή είτε μας αρέσει είτε όχι, γιατί αυτό επηρεάζει τις ζωές μας άμεσα. Είτε στα οικονομικά, είτε στα προσωπικά και σε όλους τους τομείς, έτσι. Και επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή είτε τα κρυπτονομίσματα, είτε και η οικονομία γενικώς σε όλο τον πλανήτη, εξαρτάται από το τι συμβαίνει στην πολιτική και ακόμα κατά κύριο λόγο το τι συμβαίνει στην Αμερική. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν το τι συμβαίνει για να είμαστε και προετοιμασμένοι για τη συνέχεια. Σίγουρα λοιπόν θα υπάρχει μια αβεβαιότητα, αλλά από την άλλη εντάξει ο κόσμος θα ζει, οι αγορές δεν είναι ότι θα πέσουν και θα κρατηθούν χαμηλά επειδή θα γίνει αυτός ο χαμός. Αλλά ναι, αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση γι' αυτό. Και τώρα περιμένω να ακούσω τα comments από κάτω, το οποίο θα έχουν πάρει φωτιά. Και ξανά λέω, σήμερα προσπάθησα να πω μια σύνοψη των πραγμάτων, το τι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσω να στηρίξω την κάθε άποψη που είπα, πιθανόν να χρειάζεται πολλές ώρες ανάλυσης και πληροφορίων, γιατί εγώ βγάζω ένα συμπέρασμα μετά από πιθανόν 10.000 ώρες παρακολούθησης που μπορεί να είναι σε αυτό. Και το να σας πω εγώ απλώς αυτό σε 20-30 λεπτά βίντεο δεν είναι απαραίτητα τόσο κατανόηση προς εσάς. Αλλά τέλος πάντων αυτό το συμπέρασμα βγάζω εγώ και αυτό καταλαβαίνω εγώ με όσα έχω δει μέχρι στιγμής. Αυτά λοιπόν, ένα like στο βίντεο βοηθάει πάντα στο αλγόριθμο, dislike ό,τι θέλετε, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα, περιμένω και τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.